Ημερολόγιο καταστρώματος. Γιατί η απομόνωση είναι καλύτερη με παρέα. Με τη Σίλβια Παπαποστόλου. Σημερινός επιβάτης: Αλέξανδρος Λαμπροβασίλης. Επάγγελμα φωτογράφος. Λιμάνι Απόπλου. Νέα Υόρκη, Upper West Side. Αλέξανδρε, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Στους τρελούς καιρούς που ζούμε, κάπως έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε. Ξαναπέστω. Στους τρελούς καιρούς που ζούμε, είπαμε ότι από μόνος είναι καλύτερη με παρέα. Βεβαίως, πάντα. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα στην παρέα μας έχουμε τον Αλέξανδρο Λαμπροβασίλη, έναν φωτογράφο, καθηγητή φωτογραφίας, drummer. Drummer, βεβαίως, ναι. Το background, το ακαδημαϊκό είναι στη μουσική. Μουσική έχω σπουδάσει βασικά. Και πού είσαι αυτή τη στιγμή? Πες μας καταρχήν, περιέγραψέ μας πού βρίσκεσαι. Το χώρο σου, πού σε βρίσκουμε? Με βρίσκεται στο διαμέρισμά μου, το οποίο είναι ένα στούντιο στο τέταρτο όροφο μιας πολυκατοικίας, ενός κτηρίου, στο Upper West Side του Manhattan, στους 72 δρόμους. Πιο συγκεκριμένα ανάμεσα από Άμστερνταμ και Κολόμπους, λεωφόρους, avenues. Συνήθως εκεί έχει πάρα πολύ κίνηση. Αυτή τη στιγμή, άμα σου πω, κοίτα έξω από το παραθυρό σου, τι βλέπεις? Βλέπω καταρχήν άδεια sidewalks. Πώς το λένε? Πεζοδρόμια. Ναι, δεν έχει ούτε αυτοκίνητα παρκαρισμένα, που εδώ γίνεται χαμός συνήθως, και φυσικά ούτε και κόσμο. Δηλαδή, άντε να περάσει ένας στο τόσο. Είναι γενικά, ναι, το ότι η γειτονιά έχει αδειαστεί, όχι μόνο εδώ, το Μανχάταν. Το Μανχάταν είναι, δεν ξέρω, ο κόσμος έχει μαζευτεί. Αν ανοίξεις το παράθυρο, τι θόρυβο ακούμε έξω? Από απόσταση κάποιους ήχους αυτοκινήτων και κυρίως, δεν ξέρω, κανένα λεωφορείο, κανένα φορτηγό που έχει και λίγο έτσι πιο έντονο θόρυβο. Αυτό, κατά τα άλλα, ησυχία. Υπό κανονικές συνθήκες τι θα ακούγες? Θα το άνοιγες το παράθυρο? Δεν το ανοίγω. Παρόλο που είμαι στο τέταρτο, κάνει σαματά. Οπότε είναι και λίγο καλοδεχούμενη η ησυχία αυτή, ή είναι, ξέρω, πώς την προσλαμβάνεις? Να σου πω κάτι, πέραν τώρα του όλου προβλήματος που είναι πραγματικά σοβαρό, για μένα είναι θείο δώρο. Εξήγησε. Εντάξει, γενικά, όπως φαντάζομαι έχεις και κάποια έτσι σχετική εικόνα από μένα, είμαι γενικά μονήρης. Δεν μ' αρέσει ούτε πολύ ο κόσμος, ούτε τα πολλά παρεδώσει, ούτε τίποτα. Μ' αρέσει η ησυχία μου, τα διαβάσματά μου, το σπίτι μου. Δόξα τω Θεώ, όσο ήμουν στην Ελλάδα, ας πούμε, 30 χρόνια, το έχω χορτάσει το έξω. Οπότε εδώ έχω έρθει, τέλος πάντων, όσο καιρό είμαι εδώ πέρα με ένα σκοπό, και είμαι αφοσιωμένος σε αυτά που κάνω. Δεν πολύ βγαίνω. Δηλαδή και με τη δουλειά μου, ας πούμε, να σου πω, σε γκαλερίες, σε openings, από εδώ, σε κόσμος ηρωές και τέτοια, αυτά δεν μου αρέσανε ανέκαθεν. Οπότε τώρα είναι χρυσή στιγμή που έχει ησυχάσει η πλάση γύρω-γύρω και απολαμβάνω ακόμη περισσότερο αυτή την ησυχία. Δηλαδή, ναι, είναι για μένα είναι δώρο, εντός εισαγωγικών, έτσι, γιατί εντάξει υπάρχει... Ναι, φυσικά, όχι, αλλά καταλαβαίνω. Και πώς σε βοηθάει δημιουργικά αυτή η ησυχία? Πώς την εξωτερικεύεις? Τι κάνεις τώρα με αυτή την ησυχία που έχεις τώρα, πόσο, καμιά δύο εβδομάδες? Ναι, κάπου τόσο. Κοίταξε να δεις, κυρίως διαβάζω και ασχολούμαι με πιο εντατικά, αν θες, με τα πράγματα τα οποία ασχολιόμουν και έκανα και πριν το κλείσιμο αυτό, πριν μας βρει αυτή η ιστορία. Δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, τι διαβάζεις αυτές τις μέρες? Αυτές τις μέρες διαβάζω ένα ενδιαφέρον βιβλίο που ο τίτλος είναι «The Clock of the Long Now». Ταιριαστός ο τίτλος, δεν ξέρω το περιεχόμενο, αλλά ο τίτλος ταιριάζει πάρα πολύ. Είναι σαν να ζούμε όντως μια έτσι τραβηγμένη πραγματικότητα, ένα τραβηγμένο τώρα, κατά κάποιο τρόπο. Μα περί αυτού.
περί αυτού ακριβώς πρόκειται. Δηλαδή, ξέρεις, διαστέλλεται, ρε παιδί μου, ο χρόνος με ένα τρόπο πολύ, πολύ έντονο, πολύ, πολύ εμφατικό. Και νομίζω ότι είναι ένα από τα καλύτερα, ας πούμε, διαβάσματα που θα μπορούσα να έχω, ας πούμε, να έχω δίπλα μου αυτή τη στιγμή. Πες μας λίγο παραπάνω, περί τίνος πρόκειται, ποιος είναι ο συγγραφέας, γιατί ποιος ξέρει, μπορεί οι άνθρωποι που μας ακούνε και έξω να πάρουν ιδέες, να παραγγείλουν βιβλία μέσα από αυτό, γιατί όχι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το βιβλίο το έχει γράψει ο Stuart Brand. Περιγράφει μία προσπάθεια να φτιαχτεί ένα ρολόι το οποίο θα μετράει το χρόνο σε κλίμακα σύμπαντος. Δηλαδή σε δεκάδες χιλιάδες χρόνια, ως φυσική κατασκευή, δεν ξέρω αν έχουν ξεκινήσει να το φτιάχνουν. Ο στόχος είναι να γίνει κάπου σε ένα βουνό, σε μία έρημο, που και η πρόσβαση δεν θα είναι πολύ εύκολη. Θα πρέπει δηλαδή, ας πούμε, να ταξιδέψεις, να περπατήσεις, να πας να το βρεις αυτό το μηχανισμό, το αντικείμενο, και μέσα από όλη αυτή την πορεία και τη διαδρομή να μπει ο επισκέπτης σε μια λογική του να σκεφτεί για το χρόνο λίγο διαφορετικά. Μάλιστα, μέσα στις πρώτες σελίδες του βιβλίου αναφέρεται και στην διάκριση όπου έχει η ελληνική γλώσσα για τις έννοιες του χρόνου. Μιλάει δηλαδή για τον χρόνο και τον καιρό. Με το χρόνο, με την έννοια του χρόνου, μετράμε, αναφερόμαστε, ας πούμε, στο μετρήσιμο κομμάτι που έχει να κάνει, ξέρεις, με τις ώρες, τα λεπτά, ας πούμε. Με την πρόσληψή μας του χρόνου, του πώς περνάει η ώρα, ας πούμε, ακριβώς, όπως λέμε. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και σε αντιδιαστολή με την έννοια καιρός, όπου αναφέρεται σε μεγαλύτερα κομμάτια χρόνου, που μάλιστα περιέχουν και αναφέρονται και σε, πώς να πω τώρα, και σε στιγμές καθοριστικές της φύσης και της ανθρωπότητας. Δηλαδή τώρα, για παράδειγμα, θα αναφερόμαστε μετά από μερικά χρόνια στον καιρό του coronavirus. Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι το διαβάζεις αυτό. Μάλιστα, σε μια περίοδο ήρθε τώρα που και κάτι. Έχει πέσει τέλεια. Έτσι. Έχει πέσει τέλεια. Ωστόσο, αναρωτιέμαι, για έναν άνθρωπο που έχει σπουδάσει μουσική και που έχει σπουδάσει ρυθμό. Ναι. Όλο αυτό το παιχνίδι μεταξύ χρόνου και ρυθμού. Το τι ακριβώς συμβαίνει. Πώς μετουσιώνεται. Αυτή την ώρα βρισκόμαστε σε έναν χρόνο ο οποίος αισθανόμαστε ότι κάποιες φορές είναι απόλυτα τραβηγμένος. Ναι, γιατί βέβαια είμαστε σε μια νέα πραγματικότητα που δεν μπορούμε να τη γεμίσουμε με τις καθημερινές μας συνήθειες όπως είχαν αυτές διαμορφωθεί από τη ζωή μας. Σωστά. Και από την άλλη μεριά έχεις όλο τον χρόνο, θεωρητικά τουλάχιστον, να κάνεις όλα όσα δεν μπορούσες να κάνεις νωρίτερα. Γιατί ήσουν σε ένα αυτοκίνητο και πήγαινες στη δουλειά σου, γιατί είχες 52 meeting και 800 συναντήσεις, γιατί για τον οποιοδήποτε άλλο λόγο. Πώς συγκεράζεις εσύ το ρυθμό, πώς βάζεις ρυθμό στη μέρα σου? Κοίταξε να δεις, κάποιες φορές ο ρυθμός αυτός επιβάλλεται, όπως λες, από παράγοντες που έχουν να κάνουν με πράγματα που είναι και λίγο έξω από εμάς. Δηλαδή, εντάξει, ένα ραντεβού για μια δουλειά προφανώς είναι κάτι το οποίο κανείς το έχει επιδιώξει. Είναι όμως μια σύμβαση η οποία έρχεται απ' έξω. Δηλαδή, πας να συναντήσεις τον έξω κόσμο. Βγαίνεις από το τώρα που δεν μπορείς να πας στον έξω κόσμο όμως. Τώρα που δεν μπορείς να πας στον έξω κόσμο, τι να σου πω, ακούς μουσική, διαβάζεις βιβλία, μαγειρεύεις, ασχολείσαι λίγο περισσότερο με το σπίτι, εμβαθύνεις ίσως με μια άλλη χαλαρότητα σε σκέψεις και ιδέες που μπορεί να είχες. Νομίζω ότι, να σου πω κάτι παρενθετικά, να αναφέρω ότι επειδή είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, δεν έχω δηλαδή κάποιο πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα στην κάθε μέρα της εβδομάδας και στην κάθε εβδομάδα, δεν μου είναι πολύ άγνωστη αυτή η συνθήκη. Δηλαδή, το να έχω χρόνο να αφιερώνω στις σκέψεις μου, στις επιδιώξεις μου, είναι κάτι το οποίο
Γενικά συμβαίνει σε μεγάλο κομμάτι της ζωής μου και της καθημερινότητάς μου. Εντάξει, πηγαίνω κάποιες μέρες στο σχολείο, βγαίνω έξω και φωτογραφίζω. Ως freelancer έχω κάποια assignments τα οποία βγαίνω και κάνω. Από εκεί και πέρα όμως ο χρόνος μου, ξέρεις, έχει μια ελαστικότητα. Ναι, έχει μια ελαστικότητα. Δεν είναι πολύ δομημένος ενδεχομένως, όπως είναι ο χρόνος ενός ανθρώπου που δουλεύει 9 με 5, ας πούμε. Ακριβώς, ακριβώς. Το οποίο είναι λογικό. Έκανες λόγο για μουσική, ας κάνουμε μια πρώτη μουσική. Βεβαίως. Ας κάνουμε μια πρώτη μουσική ανάσα. Ποιο είναι το πρώτο τραγούδι που μας προτείνεις να ακούσουμε σήμερα? Λοιπόν, θα μπορούσαμε να ακούσουμε το Blues Dream από τον Bill Frisell σε μια συνεργασία του με τον Dave Holland που παίζει κοντραμπάσο και τον Elvin Jones, το συγχωρεμένο που παίζει drums στο κομμάτι. Και γιατί το επιλέγουμε αυτό? Γιατί είναι από τα αγαπημένα μου κομμάτια και επειδή στο συγκεκριμένο κομμάτι, αν κανείς προσέξει, θα παρατηρήσει ότι ο τρόπος με τον οποίο ο Elvin Jones και ο Dave Holland, ο drummer και ο μπασίστας αντίστοιχα, κινούνται γύρω από αυτό που στη μουσική λέμε time, στο χρόνο, θα δουν ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι γύρω από αυτό. Παίζουν δηλαδή λίγο μπρος και πίσω, σαν να τραβάνε λίγο το χρόνο προς τα πίσω. Οπότε αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως τακτικό μέτρημα του χρόνου, αυτό που λέμε 1, 2, 3, 4, που είναι η μονάδα μέτρησης, ας πούμε, ενδεχομένως για το κάθε κομμάτι, αυτοί οι δύο μουσικοί, ενώ παίζει το κομμάτι, χορεύουν γύρω από την απόλυτη στιγμή που έρχεται αυτό το 1, 2, 3, 4, βασίπτωση, αν μπορώ να το περιγράψω καλά. Δηλαδή μπορεί κάποιος λοιπόν να το ακούσει και να αφαιθεί σε αυτή την αίσθηση, να χορέψει μαζί με αυτούς τους δύο μουσικούς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το κομμάτι που έρχεται και ερμηνεύει το χρόνο διαφορετικά και πάει πάρα πολύ με όλη την κουβέντα που είχαμε λίγο πιο πρώτα. Όμορφα. Thank you.
Καλά πάει. Πάει σε το μονοπάτι που δεν τα είχα υπολογίσει, αλλά είναι τέλειο. Αυτό είναι το ωραίο της υπόθεσης. Να σου πω κάτι, είναι οι χωματόδρομοι συνήθως και, και αυτού του είδους τα μονοπάτια μας βγάζουν στις πιο ωραίες θέες. Αυτό λέω εγώ στους φίλους που επισκέπτονται καμιά φορά το νησί μου, τη Λίμνο κτλ. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Φίλες και φίλοι, ακούτε την εκπομπή «Ημερολόγιο καταστρώματος». Σημερινός μας επιβάτης είναι ο Αλέξανδρος Λαμπροβασίλης, φωτογράφος, καθηγητής φωτογραφίας, ντράμερ και άνθρωπος με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις περί χρόνου, περί δημιουργικότητας. Και τώρα, Αλέξανδρε, θέλω λιγάκι μετά από αυτό το μουσικό κομμάτι που ακούσαμε, ναι, να συζητήσουμε για το νησί σου, για τη Λίμνο. Γιατί διαβάζοντας... Πού με πας τώρα. Κοίταξε, ταξίδι κάνουμε, σε πλοίο είμαστε κατά μία έννοια. Έτσι λέμε. Βέβαια, μαζί σου. Έτσι λέμε. Πάμε λοιπόν στη Λίμνο, τι ανάγκη έχουμε. Ναι, ναι. Για πες μου λοιπόν, από τη Λίμνο στη Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Για πες μου για αυτή τη μετάβαση, για πες μου για αυτό το ταξίδι. Λοιπόν, από τη Λίμνο στη Νέα Υόρκη. Καταρχήν να πω ότι είναι η καταγωγή της οικογένειάς μου από τη Λίμνο, από το κομμάτι της μητέρας μου. Ο πατέρας μου κατάγεται από την Άρτα. Αλλά για πρακτικούς λόγους, εγώ έχω περάσει σχεδόν όλα τα καλοκαίρια της ζωής μου στη Λίμνο, με εξαίρεση ίσως ένα ή δύο. Οι πρακτικοί λόγοι συνήθως είναι ότι με κάποιο μαγικό τρόπο κάπως γίνεται και οι μαμάδες έχουν την ισχύ σε αυτές τις ισορροπίες. Κάπως ο τόπος καταγωγής της μαμάς είναι συνήθως ο υπερισχύον. Γεγονός είναι. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό και στη δική σου την περίπτωση. Πάντως ισχύει πάρα πολύ στη δική μου την περίπτωση. Απόλυτα. Νομίζω και σε ένα μεγάλο πλήθος κόσμου συμβαίνει αυτό. Ωστόσο, οι πρακτικοί λόγοι στους οποίους αναφέρομαι έχουν να κάνουν με δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι, ενώ είχαν αποπειραθεί κάνα δύο φορές οι δικοί μου να με στείλουν κατασκήνωση, δεν μπορούσα να το σηκώσω αυτό το πατυρντή με τίποτα στο πετσί μου. Δηλαδή τη δεύτερη μέρα τους έπαιρνα τηλέφωνο, ελάτε πάρτε με. Σου έλειπαν ή δεν σου άρεσε το πάρα πολύ οργανωμένο της υπόθεσης? Μα αυτό, παιδί μου, τώρα εγώ από νησί τώρα αντάρτης να με βάζουν εκεί πέρα με μια γραμμή μες στη θάλασσα, θα κολυμπήσετε μέχρι εκεί πέρα, τι αηδίες είναι αυτές? Δηλαδή σαν τα στρατιωτάκια τώρα βαράει σφυρίχτρα 8 η ώρα το πρωί. Δηλαδή και τώρα που στο λέω, ας πούμε, νομίζω ότι το ακούμε. Συγχύζομαι, ας πούμε. Δεν μπορούσα να τα ανεχτώ αυτό το πράγμα, ας πούμε. Οπότε, εντάξει, ξέρεις, για να... Πώς να πω, να έχω κάπου να εκτονώσω όλη αυτή την ένταση, ας πούμε, της χρονιάς και του χειμώνα και των σχολείων και όλα αυτά, να μην είμαι τώρα κλεισμένο σε ένα διαμέρισμα και εγώ και η αδερφή μου. Εμένα, λοιπόν, με στέλνανε στη Λίμνο. Και ο δεύτερος πρακτικός λόγος είναι ότι οι γονείς της μητέρας μου ήταν μικρότεροι σε ηλικία και μπορούσαν να με κουμαντάρουν. Οπότε περνούσα τα καλοκαίρια μου εκεί, δηλαδή με το που κλείνα τα σχολεία και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, λίγο πριν ανοίξουν, εγώ την έβγαζα στη Λίμνο. Εκεί έτρωγα χώμα, έπαιζα με τους φίλους, με τις λάσπες, με τη θάλασσα. Αυτό το πανηγύρι, αυτό. Πρώτη φωτογραφική μηχανή στα 14. Ναι, κάπου εκεί είχε, δηλαδή τη θυμάμαι ακόμα αυτή τη στιγμή, είχαμε πάει με τον πατέρα μου σε ένα μαγαζί στην πλατεία Κάνιγκος, στην οδό Τζόρτζ, και μου είχε πάρει μια Zenit, μια ρώσικη. Αυτή ήταν η πρώτη μου φωτογραφική μηχανή με ένα φακό kit standard, ένα 50 φακό, normal που λένε, τέλος πάντων, και κάπως έτσι ξεκίνησε η συχνή και συγκροτημένη μου σχέση με τη φωτογραφία. Από την άλλη μεριά, η μητέρα μου είχε ένα συνάδελφο, ο οποίος ο ίδιος ασχολούταν με τη φωτογραφία και εμφάνιζε και τύπωνε και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή, εκεί γύρω στα 16, ήρθε και μου έμαθε πώς θα ανακατεύω τα ζουμιά εκεί πέρα με τις χημίες και θα εμφανίζω μόνος μου τα φιλμ και θα τυπώνω μόνος μου τις φωτογραφίες. Εντάξει, μια μαγική στιγμή. Είχα στήσει ένα σκοτεινό θάλαμο. Θυμάσαι την πρώτη φωτογραφία που εκτύπωσες? Κοίταξε, την πρώτη όχι, αλλά θυμάμαι γενικά, είναι τις πρώτες, είναι βεβαίως και τις θυμάμαι. Ένα μαγικό γεγονός. Τώρα δηλαδή, ξέρεις, να βουτάς ένα κομμάτι χαρτί μέσα σε μια λεκάνη με νερό και να βλέπεις αυτή τη χημική αντίδραση που αρχίζουν, ας πούμε, οι τόνοι, οι σκούροι, ας πούμε, και αναδύονται.
μέσα από αυτή την αντίδραση είναι απίστευτο. Τυπώνεις ακόμα τις φωτογραφίες σου ή χρησιμοποιείς πια digital μέσα? Ναι, θα πω ότι ναι, χρησιμοποιώ την ψηφιακή τεχνολογία αρκετά, αλλά εξακολουθώ να τραβάω film και να εμφανίζω. Ίσως όχι με τη συχνότητα που θα ήθελα, αλλά αυτό, ξέρεις, δεν με αποκαρδιώνει ούτε και με στεναχωρεί. Ίσα-ίσα είναι κάτι που το έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μου, με κάποια δεδομένη ευκαιρία και χρόνο και συνθήκες που θα βρω, να ξαναμπω πάλι ολόψυχα μέσα στη διαδικασία αυτή. Και ξέρεις, έχοντας κιόλας διανύσει και μια διαδρομή, τέλος πάντων, μέσα στη και έχοντας και την καταξίωση και καταξίωση πλέον, δεν το συζητάμε, όταν έργα σου έχουν ζητηθεί και μάλλον εργασίες σου έχουν ζητηθεί από το Smithsonian, όταν έχεις παρουσιάσει σε ένα σωρό γκαλερί, όταν θεωρείς σημαντικός αρκετά ώστε να διδάσκεις στη σημαντικότερη σχολή φωτογραφίας στη Νέα Υόρκη, νομίζω ότι εκεί είμαστε εντάξει, δεν έχουμε θέματα. Να σου πω κάτι, ναι, το κομμάτι αυτό μπορώ να σου πω ότι έχω χορτάσει τον εγωισμό μου, ο οποίος και ούτως ή άλλως τολμώ να πω ότι δεν ήταν και τεράστιος τώρα στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, ναι, είναι πράγματι μια μεγάλη ικανοποίηση να έχω κάποιες τέτοιες συνεργασίες και μια τέτοια αναγνώριση στη δουλειά μου. Αλλά, ξέρεις, δεν είναι αυτή η κινητήριος δύναμη μέσα μου. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι η περιέργεια είναι αυτή που με κινητοποιεί, παρά το κυνήγι μιας αναγνώρισης και μιας καταξίωσης, όπου, εντάξει, για να λέμε τώρα την αλήθεια, το να συνεργάζομαι με το Smithsonian με έχει βοηθήσει σε αρκετά πρακτικά πράγματα, όπως για παράδειγμα, ας πούμε, μου είχαν γράψει μια πολύ καλή επιστολή προκειμένου να πάρω την πράσινη κάρτα. Ναι. Πρακτικά πράγματα, έτσι. Από εκεί και πέρα, ξέρω εγώ, όταν θέλω να προσεγγίσω κάποιον άλλον αντίστοιχο οργανισμό που έχει να κάνει με τη φωτογραφία, ανοίγουν οι πόρτες πολύ πιο εύκολα. Οπότε, κακά τα ψέματα, ναι, υπάρχει ένα πρακτικό αντίκρισμα σε όλο αυτό. Παρόλα αυτά, θα ξαναπώ ότι το γεγονός που με κινητοποιεί δεν είναι, ας πούμε, αυτή τη στιγμή να βάλω τη δουλειά σε 10, 20, 30 μουσεία στον κόσμο ή σε 100 γκαλερί να κάνω εκθέσεις. Νομίζω αυτό κιόλας θα το έχεις παρατηρήσει, ότι ναι, έχω κάνει κάποιες εκθέσεις. Είναι πολύ προσεκτικός στις εκθέσεις σου. Δεν είσαι σε ένα συνεχές κυνήγι της έκθεσης. Όχι, είναι προφανές αυτό. Όχι, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Για να γίνει κάτι και να γίνει καλά και σοβαρά, θέλει χρόνο. Και δεν θέλω να αφιερώσω το χρόνο αυτό προκειμένου να κάνω εκθέσεις και να δείχνω τη δουλειά μου. Προτιμώ να φυλάω την ενέργειά μου και τη δύναμή μου, επενδύοντάς τη στο να εξερευνώ πράγματα τα οποία νιώθω μέσα μου ότι θέλω ακόμη να καταλάβω. Να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα που είμαστε, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύεις είναι βγαίνεις έξω, βλέπεις mm-hmm. κάτι που ενδεχομένως ενδιαφέρει ναι, ναι. και το αποθανατίζεις. Mm-hmm. Έχεις τη στιγμή, πιάνεις τη στιγμή εκείνη έξω. Τώρα που δεν είσαι στο έξω, πώς γίνεται η δουλειά σου? Τι ακριβώς κάνεις? Φωτογραφίζεις μέσα στο σπίτι? Φωτογραφίζεις από το παράθυρο? Πώς το έχεις οργανώσει? Κοίταξε να σου πω, αυτή τη στιγμή από καιρού εις καιρό βγαίνω έξω. Δηλαδή, έχεις βγάλει φωτογραφίες τώρα της Νέας Υόρκης της κρίσης? Είχε ένα φοβερό πορτοφόλιο New Yorker, για παράδειγμα, τώρα. Έχω βγάλει μερικές, ναι. Δηλαδή πριν 5-6 μέρες ήμουν έξω και φωτογράφιζα. Δεν είναι απαγορευτικό. Νομίζω ότι μάλιστα καλό είναι και κανείς, ξέρεις, να βγαίνει κάθε 2-3 μέρες, ας πούμε, να κάνει μια βόλτα. Μόνας και απόσταση. Κατά μόνας και απόσταση. Οπότε εμένα αυτός ήταν ούτως ή άλλως ο τρόπος μου. Κατά μόνας και από απόσταση. Ένα πράγμα που έβλεπα είναι το εξής, ότι πράγματι οι δρόμοι είναι άδειοι. Αυτό είναι ένα στιγμιότυπο που αναφέρεται στο πώς είναι η πόλη αυτή τη δεδομένη στιγμή. Ωστόσο, και πριν από αυτόν τον αποκλεισμό, όποτε έβγαινα και φωτογράφιζα στη Νέα Υόρκη, προσπαθούσα να βρίσκω αυτές τις χαραμάδες
των κλασμάτων του δευτερολέπτου μέσα στους δρόμους, όπου και πάλι η πόλη φαινόταν σαν να είναι άδεια. Δηλαδή, αρκετές από τις φωτογραφίες μου δεν περιγράφουν την πυκνότητα του κόσμου ή την κίνηση ή εντός αγωγικών το θόρυβο αυτής της πόλης. Μάλιστα, ένας γνωστός μου πριν χρόνια μου είχε πει, καλά ρε παιδί μου, πώς φωτογραφίστηκε έτσι, ας πούμε, τη Νέα Υόρκη. Φαίνεται σαν να μην υπάρχει ψυχή. Αυτό δεν ξέρω, για μένα έτσι με κρατούσε on my toes, που λένε. Δηλαδή ήταν ένα ωραίο παιχνίδι. Το να μπορέσεις να βρεις δηλαδή την ήσυχη στιγμή σε μια πολύ βιωτή πόλη, ένα πράγμα. Ακριβώς αυτό. Οπότε αν θες, τώρα έχει εξαφανιστεί αυτή η πρόκληση. Οπότε τώρα τι φωτογραφίζουμε, τώρα που έχουμε τόση ησυχία, ψάχνουμε το θόρυβο? Τώρα προσπαθώ να αφογκραστώ τι έχει νόημα να φωτογραφίσω αυτό το διάστημα. Δηλαδή, βγήκα τις προάλλες, περπατούσα κάνα 2 ώρες και έβγαλα 5-6 φωτογραφίες, προσπαθώντας να καταλάβω τι είναι αυτό που ζω, τι είναι αυτό που ζούμε και με ποιο τρόπο μπορεί κάπως να περιγραφεί οπτικά. Γιατί ξέρεις, είναι ένα πράγμα η κυριολεξία της οπτικής αφήγησης, δηλαδή το να δείξεις, ας πούμε, έναν άδειο δρόμο. Καμιά φορά όμως αφήνει ισχυρότερο αποτύπωμα κάτι το οποίο μπορεί να αποπνέεται μέσα από μια φωτογραφική σύνδεση και το οποίο δεν έχει να κάνει καμιά φορά με την κυριολεξία. Δηλαδή πιστεύω εμφατικά ότι πολλές φορές ένα ποίημα μπορεί να είναι πολύ πιο ουσιαστικό και περιεκτικό σε βάθος πληροφορίας από ότι μια αναφορά. Για να φτάσεις όμως είτε με το λόγο στην περίπτωση του ποίηματος, είτε με την εικόνα στην περίπτωση μιας φωτογραφίας, η οποία όμως δεν είναι ρεπορτάζ, δεν είναι αυτό καθεαυτό ντοκουμέντο, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια στην αφαίρεση, το οποίο είναι κάτι το οποίο παίρνει χρόνο. Δηλαδή πρέπει να το αφογκραστείς, πρέπει να σε ποτίσει μια κατάσταση ώστε να μπορείς, ας πούμε, με 2 λόγια, με δύο γραμμές, με μια σκηνή, ας πούμε, στο δρόμο, να αποτυπώσεις κάτι το οποίο, ας πούμε, μπορεί να ήθελε τη διάρκεια μιας ταινίας, ας πούμε, για να το πεις. Μπορείς όμως να το πεις και με μια εικόνα ή με 2 λέξεις, με ένα ποίημα. Είμαι σίγουρος ότι σε βάθος χρόνου όλο αυτό που ζούμε θα το αφομοιώσουμε. Γιατί τώρα... Να και θα το διηλύσουμε κατά κάποιο τρόπο ως νόημα, ως μια ιδέα. Ακριβώς. Τώρα έχουμε φάει τη σφαλιάρα και ακόμα τζιτζιρίζει το πρόσωπό μας. Πρέπει να καθιζάνει όλος αυτός ο κουρνιάχτος για να μπορέσουμε έτσι να βρούμε ποια είναι τα στοιχεία που καλύτερα θα περιγράφουν αυτή την υπόθεση. Δεύτερο μουσικό διάλειμμα και τι ακούμε τώρα? Λοιπόν, θα μπορούσαμε να πάμε στο κομμάτι με τίτλο Fable του Ralph Towner και του John Abercrombie. Είναι μια συνεργασία 2 εξαιρετικών κιθαριστών και λέγεται Fable. Και γιατί μιλάμε για παραμύθια? Γιατί η παραμυθία είναι ο συντομότερος δρόμος στην αλήθεια. Πάμε λοιπόν. Συντονισμένοι στην εκπομπή του Κόσμος FM, ημερολόγιο καταστρώματος. Επιβάτης μας σήμερα, συνεπιβάτης σε αυτό το ταξίδι λέξεων, είναι ο Αλέξανδρος Λαμπροβασίλης, φωτογράφος, ο οποίος μένει εδώ στη Νέα Υόρκη. Και μαζί αφηγούμαστε, ακούμε όμορφες μουσικές, μιλάμε για πράγματα που μας ενδιαφέρουν και προσπαθούμε να σας κρατήσουμε συντροφιά και να μας κρατήσουμε συντροφιά μέσα σε όλη αυτή τη πάρα πολύ σουρεαλιστική κατάσταση στην οποία όλοι λίγο πολύ ζούμε εξαιτίας του κορονοϊού. Αλέξανδρε, πες μας λιγάκι, ποια είναι η κατάσταση, ποιο είναι το σπιτικό σου, πώς ζεις? Μας είπες ότι είσαι σε ένα διαμέρισμα, έχεις συγκατοίκους, έχεις ανθρώπους που ζουν μαζί σου, είσαι μόνος σου, πώς είναι? Όχι, ευτυχώς ζω μόνος μου και το απολαμβάνω όσο δεν φαντάζεσαι. Ζω σε ένα διαμέρισμα διαστάσεων στούντιο. Και δεν μου λες πώς έχεις αποκτήσει, είπες ότι μαγειρεύεις. Ναι, βεβαίως. Για πες μας λοιπόν, τι μαγειρεύεις αυτές τις μέρες? Δώσε ιδέες. Για παράδειγμα, εχθές μαγείρεψα κοτόπουλο με κάρι και ρύζι και έχει μείνει μια μερίδα από εχθές για σήμερα, όπου ναι, αυτό θα είναι το βραδινό μου.
Κατά τα άλλα, τα πρωινά, ξέρεις, eggs and bacon και τέτοια πράγματα, πορτοκαλάδες, χυμούς. Μια χαρά. Ναι, μια χαρά, μια χαρά, και το απολαμβάνω, το απολαμβάνω. Και η επικοινωνία με τους φίλους, με τους γνωστούς, πώς γίνεται, πώς το έχετε οργανώσει? Γίνεται είτε με τηλέφωνα είτε διαδικτυακά, ένα καλή ώρα όπως μιλάμε, με παρόμοιες εφαρμογές, με τα Skype, Viber, με το Messenger του Facebook. Έχεις αποκτήσει καινούργιες συνήθειες? Έχεις μπει στη διαδικασία να κάνεις, ξέρω εγώ, home workouts που έχουν τρελαθεί όλοι και βάζουν πώς ασκούνται μέσα στο σπίτι τους? Έχεις καινούργια χόμπι πια καταπιάσει? Πώς, έχει υπάρξει κάτι νέο ή απλώς είναι, εντάξει, μία λίγο διαφοροποιημένη πραγματικότητα καθημερινότητας για σένα η όλη κατάσταση? Κοίτα, τώρα χτύπησες διάνα σε αυτό που είπες για τη γυμναστική. Είναι κάτι το οποίο το σκέφτομαι όλο και πιο έντονα τις τελευταίες μέρες, δεδομένου ότι πριν μαζευτούμε έτσι όλοι στα σπίτια μας, περπατούσα αρκετά μέσα στη βδομάδα, είτε φωτογραφίζοντας είτε για τις δουλειές μου. Οπότε τώρα που αυτό έχει περιοριστεί λιγάκι, μου φαίνεται λίγο στενό αυτό το κοστούμι και θα ήθελα έτσι με κάποιο τρόπο να αθλούμε. Τέλος πάντων, να κάνω κάποιο είδους άσκηση εδώ πέρα. Δεν το έχω κάνει ακόμα, αλλά είναι μέσα στα πράγματα τα οποία μέσα στο επόμενο διάστημα. Γιατί ούτως ή άλλως φαντάζομαι ότι δεν θα τελειώσει έτσι γρήγορα αυτό το πράγμα. Θα το έχουμε μαζί μας για κάμποσο καιρό. Έτσι δείχνει. Έτσι δείχνει. Οπότε πρέπει να βρίσκουμε λύσεις σε διάφορα θέματα που προκύπτουν. Πώς φαντάζεσαι ότι θα είναι ο κόσμος μας μετά? Κάποια στιγμή θα τελειώσει. Ίσως να μην τελειώσει άμεσα, αλλά κάποια στιγμή είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα τελειώσει. Κάποια στιγμή θα τελειώσει. Κοίταξε να δεις. Ελπίζω, μάλλον να το πω αλλιώς, διαφορετικός θα είναι. Ελπίζω να έχουν μείνει, να παραμείνουν μαζί μας για λίγο καιρό κάποιες σκέψεις που προκύπτουν με όλη αυτή την κατάσταση, που μας φέρνει λίγο πιο κοντά στην ευαλωτότητα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι δόκιμος όρος αυτός. Αλλά μας κάνει να αισθανόμαστε ότι είμαστε ευάλωτοι. πιο τρωτοί, πιο ευάλωτοι, ναι. Ναι, ακριβώς αυτό είναι το κλειδί μας. Μας φέρνει λίγο πιο κοντά μας μια ούτως ή άλλως πραγματικότητα. Δηλαδή, να, αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, είναι αυτού του είδους η πανδημία, έτσι, που έχει να εμφανιστεί έναν αιώνα περίπου. Ναι, έναν αιώνα. Σε αυτή την έκταση τουλάχιστον, ναι. Σε αυτή ισπανική γρήπη, ίσως. Ακριβώς, ήταν, αντίστοιχο. Ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, είμαστε, πώς να πω, δραματικά προσωρινοί. Και, ας πούμε, στα χρόνια που έχει ο καθένας να ζήσει εδώ πάνω, αλλά και γενικότερα, δεν ξέρω, η σκέψη μου, και δεν ξέρω αν εσύ το ακούς αυτό, ας πούμε, ή οι ακροατές μπορεί να το ακούσουν ως πεσημιστικό, αλλά νομίζω ότι σε βάθος χρόνου είμαστε ένα κλάσμα, μια υποσημείωση που, εντάξει, πράγματι η ανθρωπότητα, ο άνθρωπος, ας πούμε, είναι ό,τι πιο υπέροχο έχει φτιάξει ο σύμπαν, και μπουρμπουρ, πολύ ωραία. Αλλά μεθαύριο, και το μεθαύριο δεν είναι το, είναι το clock of the long now που λέμε, ναι. Θα σκάσει μια πετρούλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην σκάσει. Δηλαδή... και είναι αυτή η συζήτηση που είχαμε ξεκινώντας αυτή την κουβέντα για το βιβλίο που διαβάζεις, ναι, και για το ακριβώς. Πώς γίνεται αντιληπτός ο χρόνος. Γιατί πραγματικά, αν σκεφτείς, ας πούμε, πόσα χρόνια υπάρχουν οι άνθρωποι μέσα σε όλη την ιστορία της γης, για να μην πούμε του σύμπαντος, αλλά της γης με τη μορφή που έχει τώρα, μετά τις καταστροφές, μετά τους παγετώνες, μετά τη διαμόρφωσή της. Έτσι. Αν σκεφτείς, έχει ένα καταπληκτικό έκθεμα στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ναι, που όταν με το καλό όλα αυτά τελειώσουν, είναι καλό κανείς να πάει να το τσεκάρει. Ναι, ναι. Στο οποίο δείχνει πώς από όλα πολλά πράγματα που έχει στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας προϋπήρχαν για εκατομμύρια χρόνια, mm-hmm, και δεν υπάρχουν. Και υπάρχει ένα ρολόι. Είναι ένα ρολόι το οποίο δείχνει για πόσα χρόνια ήταν όλα τα υπόλοιπα. Και ξαφνικά είναι ένα δευτερόλεπτο που είναι η ανθρωπότητα. Αυτό, αν θες, ας πούμε, να το φέρουμε κάνοντας έτσι ένα γρήγορο κύκλο πάλι σε όρους φωτογραφικούς, ο άνθρωπος είναι ένα τέτοιο. Όσο διαρκεί το κλίστρο, ας πούμε, της φωτογραφικής μηχανής. Όσο διαρκεί το κλικ του φωτοφράκτη.
Οπότε καλό θα κάνουμε να βγάλουμε ενδιαφέρουσα φωτογραφία σε αυτή τη φάση. Ακριβώς. Οπότε για να επιστρέψω στην ερώτησή σου, ελπίζω λοιπόν να μείνει για λίγο καιρό μαζί μας αυτή η αίσθηση, αυτό το sobering feeling ας πούμε που μας δίνει αυτή η περιπέτεια, και ο καθένας να την προσαρμόσει στη δική του πραγματικότητα με ένα τρόπο δημιουργικό και παραγωγικό όσο καλύτερα μπορεί. Γιατί ξέρεις, το λούστρο, το επιφανειακό λούστρο του κάθε πολιτισμού έχει να κάνει με πράγματα τα οποία φεύγουν πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή να είδες ας πούμε πόσος κόσμος κλαίει και οδύρεται, όχι για τον κορονοϊό, αλλά γιατί καταποντιστήκαν οι μετοχές του. Πάρε μετοχές, πάρε και άλλες μετοχές, πάρε μια τώρα στο κεφάλι ας πούμε να δεις που πάνε οι μετοχές. Για σένα προσωπικά τι θα είναι το μάθημα? Για σένα όμως, όχι για την μεγάλη ανθρωπότητα, για τον Αλέξανδρο. Τι πιστεύεις ότι θα πάρεις βγαίνοντας από όλη αυτή την ιστορία? Πώς θα επηρεάσει τη δουλειά σου ίσως, την κοσμοαντίληψή σου, τις φωτογραφίες σου? Κοίτα, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν είμαι έτοιμος να δώσω μια απάντηση. Είμαι σίγουρος ότι θα αφήσει ένα αποτύπωμα. Να σου πω κάτι. Επειδή είχες αναφερθεί και πρωτήτερα στον τόπο καταγωγής μου στη Λίμνο, ξέρεις, πολλές φορές σκέφτομαι ότι ρε παιδί μου, εντάξει τώρα όλο αυτό το τρεχαλιτό ας πούμε και το κυνήγι διαφόρων πραγμάτων ας πούμε έχει στιγμές που σε γεμίζει και σε κινητοποιεί, αλλά μέσα σε όλη την στη ροή ας πούμε σε αυτό το ποτάμι ας πούμε των επιθυμιών και των επιδιώξεων, πολλές φορές χάνεται η δυνατότητα να αφογκραζόμαστε τα πράγματα. Εννοώ δηλαδή να δίνουμε στον εαυτό μας τον πραγματικό χρόνο, γιατί το να αφογκραστείς κάτι χρειάζεται χρόνο. Πρέπει ο νους να μαριναριστεί μέσα στο χρόνο και στη σκέψη προκειμένου να αφογκραστεί κάποια πράγματα. Λοιπόν, θα ήθελα ενδεχομένως λοιπόν να κρατήσω αυτή τη συνήθεια που την είχα και πιο παλιά, ίσως ως πολυτέλεια, δεν ξέρω. Για τους περισσότερους από εμάς, ναι, ως πολυτέλεια. Ναι. Θα ήθελα λοιπόν να επανέρθει λίγο αυτό πιο συστηματικά μέσα στην κανονικότητα της ζωής, καθημερινότητάς μου, ας πούμε. Ναι, αυτό. Ένα από τα πράγματα ενδεχομένως. Μακάρι. Έχει έτσι μία δόση διαλογισμού όλο αυτό. Νομίζω χρειάζεται, είναι αναγκαίο, ξέρεις τι γίνεται, αλλιώς δεν μπορούμε να αφομοιώσουμε τα πράγματα και ειδικά τα πράγματα τα οποία μας ενδιαφέρουν και θέλουμε να κάνουμε κάτι με αυτά. Αν δεν αφιερώσουμε χρόνο σε αυτά που θέλουμε και στους ανθρώπους που θέλουμε, δεν κάνουμε τίποτα, απλά κυλάμε σαν τα κούτσουρα μες στο ποτάμι. Λοιπόν, για να μην κυλήσουμε σαν τα κούτσουρα μες στο ποτάμι, ναι, προκειμένου. Το είπα τώρα λίγο βαριά, συγγνώμη, ας πούμε, αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, τώρα. Όχι. Δικός μου πόνος είναι. Κοίτα, είναι εντυπωσιακό το πόσο πάρα πολύ εικονοποιείς τη σκέψη σου. Και δεν είναι περίεργο, βέβαια, διότι αυτή είναι η δουλειά σου, αυτό είναι το πράγμα στο οποίο έχεις τριφτεί. Έχεις τριφτεί στο να κάνεις τις ιδέες σου εικόνες ή να βρίσκεις εικόνες μέσα στις ιδέες σου. Ναι, πολύ καλά. Έχει ενδιαφέρον, γιατί νομίζω ότι το κάνει πάρα πολύ ισχυρότερο το γεγονός ότι αυτό που θες να πεις θα του δώσει μια εικόνα που άλλος θα το καταλάβει πάρα πολύ καλά τι θέλεις να πεις. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είναι το κάνει ενδιαφέρον. Αλέξανδρε, τελευταίο κομμάτι. Βεβαίως. Για τελευταίο κομμάτι έχω επιλέξει το question and answer που παίζει ο Pat Metheny με το τρίο του σε μια συναυλία. Αυτό μάλιστα σε σχέση με τα άλλα δύο που ακούσαμε είναι ίσως το πιο έτσι δυναμικό. Και για μένα έτσι έχει λειτουργήσει πολύ εμψυχωτικά. Ωραία, ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα λειτουργήσει εμψυχωτικά και για τους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτριες που είναι συντονισμένοι εδώ στο Cosmos FM σήμερα. Και θα επιστρέψουμε για να κλείσουμε. Thank you.
Αλέξανδρε. Σίλβια. Εκεί θα το κλείσουμε. Βεβαίως. Θα σε ευχαριστήσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τις υπέροχες ερωτήσεις και τη συζήτηση δηλαδή που κάναμε. Ήταν εξαιρετικό μασάζ στο νου, στον εγκέφαλο. Είναι ακριβώς αυτός ο λόγος ύπαρξης αυτής της εκπομπής και ελπίζω ότι δώσαμε τροφή για σκέψη σε όσους μας ακούσανε και βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία, ελπίζω, και στο προσεχές μέλλον να τα ξαναπούμε και από κοντά, εκ του σύνεγγυς. Θα το χαρώ πολύ με αφορμή αυτή την κουβέντα να βρεθούμε και να τα πούμε από κοντά και με κανένα κρασάκι και λίγο πιο χαλαρά, ας πούμε. σίγουρα πράγματα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, όχι της τηλεφωνικής μας γραμμής, στην άλλη άκρη της ηλεκτρολικής μας γραμμής, της ιντερνετικής μας γραμμής, ναι. Είχαμε τον Αλέξανδρο Λαμπροβασίλη, φωτογράφο, διαμένοντα στη Νέα Υόρκη, διαπρέποντα ανά την Αμερική και την Ευρώπη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι, πρωί, βράδυ, ό,τι ώρα το ακούτε. Βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια και χαρά. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή του Κόσμος FM, ημερολόγιο καταστρώματος, με τη Σίλβια Παπαποστόλου.